Βασικά, αυτό που άλλαξε ήταν ότι εγκλιματιστήκαμε στο κλίμα. Αυτό κυρίως έπαιξε ρόλο στην προετοιμασία που κάναμε στην Ολλανδία. Οι καιρικές συνθήκες δεν μας βοήθησαν στο μάτς Κροατίας. Και πλέον συνηθίσαμε σε αυτές τις καιρικές συνθήκες και εμείς μία εβδομάδα που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό πιστεύω έπαιξε σημαντικό ρόλο για μας σήμερα. Όπως είπα και στις δηλώσεις μου, ο κόσμος θα μας στηρίξει, θα μας βοηθήσει και μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά, να καταφέρουμε πολλά μαζί. Σήμερα η βοήθεια του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη σε εμάς και αυτό φάνηκε από το πρώτο λεπτό. Μας έδισε όθηση, μας έδισε ψυχολογία και καταφέραμε στο πρώτο δεκάλεπτο να έχουμε 3 γκολ. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο και πιστεύω ότι το πετύχαμε και χάρη στη βοήθεια του κόσμου και τον ευχαριστούμε που ήταν στο γήπεδο. Ανεξάρτητα από το αν ήταν δυνατό ή όχι ο αντίπαλο, φάνηκε σήμερα ότι δεν μπορούσε να σας κοντράρει. Τι κρατάς από τη σημερινή εμφάνιση για το μέλλον? Σήμερα δείξαμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν έχει να φοβηθεί κανένα αντίπαλο. Και πιστεύω ότι με αυτά που δουλεύουμε στις προπονήσεις τόσο καιρό, σιγά σιγά αρχίζουν και τα βγάζουμε και στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι και με τη βοήθεια του κόσμου μπορούμε να πετύχουμε πολλά, όπως είπα. Με το που μπήκα, κάθε λεπτό που περνούσε ήμουν πολύ χαρούμενος. Να πω την αλήθεια ότι κοιτούσα τον κόσμο γιατί ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με αυτό που έβλεπα πρώτη φορά. Και αυτό που κρατάω είναι ότι το πρώτο μου παιχνίδι στην Τούμπα ήρθε με ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Σε λίγη ώρα θα μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός σας, ανεξάρτητα αντίπαλο. Τι περιμένεις να δεις από το ΠΑΟ την προσεχή Πέμπτη για το δεδομένο που θα έχετε μία εβδομάδα ακόμα προετοιμασία? Δεν κοιτάμε αντίπαλο. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, αυτό είναι σίγουρο. Και στο γήπεδο πιστεύω ότι εκεί όλα κρίνονται.